Το πρωί της Κυριακής, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 4ου ΓΕΛ Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε ο 4ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Ρομποτικής Μαθητών Δημοτικών Σχολείων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Την εκδήλωση διοργάνωσε το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος του διαγωνισμού είναι να δοθεί δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να έλθουν σε επαφή με τον κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και με την ενασχόλησή τους να αναπτύξουν το ταλέντο, τη φαντασία και τις υποστημονικές τους δεξιότητες. Φέτος, 4η χρονιά που γίνεται ο Περιφερειακός Διαγωνισμός, σε συνεργασία με τον κύριο Δασιγέννη, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Τμήμα Πληροφορικής. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Γίνεται στην διοργάνωση. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των αριθμών των παιδιών που συμμετέχουν και στις ομάδες από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Σε σχέση με πέρυσι, οι ομάδες αυξήθηκαν πάρα πολύ στο δημοτικό. Είναι 18 ομάδες δημοτικού, είναι 5 ομάδες γυμνασίου και μία ομάδα λυκείου. Από αυτές τις ομάδες, 4 ομάδες θα διακριθούν και θα συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό. 4 ομάδες δημοτικού, 2 ομάδες γυμνασίου και η ομάδα του λυκείου. Σήμερα, σε συνεργασία με την κυρία Ατματζίδου, διοργανώνουμε τον Περιφερειακό Διαγωνισμό Ρομποτικής για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Είμαστε ικανοποιημένοι και πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την αύξηση των συμμετοχών. Συγκεκριμένα περίπου 25 ομάδες συμμετέχουν και αυτό δείχνει το έντονο ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος για την ρομποτική. Συνεχώς η ρομποτική ελκύει όλο τον περισσότερο κόσμο και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί η ρομποτική είναι το μέλλον. Η ρομποτική, η ενασχόληση των παιδιών με την ρομποτική ασφαλώς δεν είναι μόνο ένας διαγωνισμός, αλλά η συνεργασία, η ανάγκη να μάθουν και η χαρά που έχουν αυτά τα παιδιά, όπως είδαμε από τα εκθέματα, δείχνουν ότι σίγουρα θα έχουν μια πολύ καλή σταθεροδρομία όσοι ασχοληθούν από αυτούς με την ρομποτική. Θα ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω και τους καθηγητές των σχολείων, όλων αυτών των σχολείων που βοήθησαν εθελοντικά εκτός των προεδρών εργασίας ως κόμμαση σε κάποια ομάδα, κάποιοι είχαν μάλιστα και παραπάνω από μια ομάδες και βέβαια τα ίδια τα παιδιά που πήραν μέρος σε όλες αυτές τις ενέργειες και τους γονείς που τους ενθαρρύνουν. Άρα είναι μια συλλογική προσπάθεια που ασφαλώς δεν είναι να είναι μόνο ένας νικητής, όλοι είναι νικητές και μόνο που ασχολήθηκαν με αυτό εδώ το διαγωνισμό. Η ομάδα μας για δεύτερη χρονιά στηρίζει τον Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Έχουμε έξω έναν πάγκο με κάποια εκθέματα τα οποία μπορείτε να δείτε. Είναι ένας βραχίωνας, καθώς και κάποια άλλα ρομπότ προγραμματιζόμενα. Στηρίζουμε τον διαγωνισμό ως εθελοντές στην προσπάθεια. Κάνουμε βίντεο streaming στο YouTube τη συγκεκριμένη οργάνωση.